Σε μια καλωστημένη παγίδα κατά τη Ελλάδος εξελίσσεται η κατάσταση νοτιοανατολικά τη Κρήτη με το πλοίο Νότι και τι αντιδράσει των Τούρκων από το ιερατείο τη τουρκική διπλωματία, η οποία προ το παρόν επιδιώκει με ήπουλο τρόπο να εμφανίσει δίθεν τουρκική ΑΟΣ, η οποία συνδέεται με τη Λιβική ω νόμιμη. Η Ελλάδα επικεντρώνεται στην συμμαχία τη με το Ισραήλ, την Κύπρο, την Αίγυπτο και τα Εμμυράτα. Η Τουρκία προσπαθεί να σπάσει τον άξονα μεταξύ Αθήνα και Καΐρου, ενώ χρησιμοποιεί τη Λιβύη ω βάση για τα σχέδιά τη. Επίση, γι' αυτό το λόγο, οι τουρκικέ κινήσει προ τη Μόσχα μπορεί να είναι ένα μήνυμα νέων προειδοποιήσεων κατά του ΝΑΤΟ. Γαλλία και οι Ηνωμένε Πολιτείε φαίνονται μάλλον ευθυγραμμισμένε στο μέτωπο του Αιγαίου και του Λεβάντε, ενώ η Ιταλία και η Γερμανία επιζητούν ουδετερότητα σε ένα περίπλοκο παιχνίδι στην περιοχή. Αναφέρει μεταξύ άλλων ο ειδικό δορέντσο Β. Πηγέ θέλουν το Αιγαίο μέχρι νότια τη Κρήτη να γίνεται μια τεράστια υδάτινη αντιτουρκική τάφρο με βάσει και παρουσία πολεμικών πλοίων, ασκήσεων και άλλα. Ο ΓΙΑΙΤΖΙ είπε ότι το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών και οι ανώτερε αρχέ του κράτου πρέπει να δηλώσουν ξεκάθαρα ότι αυτό που ανακοίνωσε η Ελλάδα στην Κρήτη είναι απαράδεκτο. Η Ελλάδα προσπάθησε να μεταφέρει τη στρατιωτική δύναμη των Ηνωμένων Πολιτειών, τη Αγγλία και τη Ρωσία σε όλη την ιστορία. Αυτό ο ιστορικό σύνδεσμο συνεχίζεται ακόμη. Αυτή η ενότητα δεν πηγάζει από το να αγαπά την Ελλάδα, αλλά από το να μην αγαπά την Τουρκία. Οι μεγάλε δυνάμει χρησιμοποιούν την Ελλάδα ω όργανο για να αποτρέψουν του Τούρκου. Τα ίμια και πολλέ μικρονήσει και βραχονισίδε, των οποίων η κυριαρχία δεν έχει μεταφερθεί με συμφωνίε στην Ελλάδα, ανήκουν στην Τουρκία, καταλήγει ο ίδιο. Συνεννοημένοι φαίνεται ότι είναι οι Τούρκοι απόστρατοι αξιωματικοί για τα νησιά μα και το τουρκοβουλευτικό μνημόνιο και μα δίνουν λαβή για πολλά πιθανά ύποπτα σενάρια σε Αιγαίο και Ανατολική Μεσόγειο. Αν οι Τούρκοι προσπαθήσουν να επιχειρήσουν οτιδήποτε πάντω στα νησιά μα ή οπουδήποτε αλλού, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα βρεθούν προ πολύ μεγάλη εκπλήξεω από του άνδρε των ελληνικών δυνάμεων και του λαού μα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Αν σας άρεσε αυτό το βίντεο μπορείτε να κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μας για να λαμβάνετε πρώτοι όλες τις νεότερες εξελίξεις. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας, καθώς η γνώμη σας είναι πολύ σημαντική για εμάς.